Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό Γιώργιο Στεφανόπουλος. 16η αγωνιστική των 3ο όμιλου της Evolution. Οι Cavaliers στην 11η θέση στο 3-12. Φιλοξενούν τους Collectors, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στη δεύτερη με 12-3. Στην 11η αγωνιστική οι Cavaliers, οι οποίοι έχουν και την πρώτη κατοχή. Καλάθι από το Χριστοδούλου. Ήταν από την Περιστέρη Τρέλεμπορ με 54-50. Από την άλλη, σε ήττα υποχρεώθηκαν και οι Collectors στην τρίτη φετινή τους απέναντι στους Ελιτήριους με 49-39. Στον πρώτο γύρο η ομάδα του Μάντου Αγγελωμάτη είχε κερδίσει σχετικά εύκολα με 74-47 από ό,τι βλέπω. Προφανώς νομίζω ψάχνει να επιστρέψει τα νικηφόρα αποτελέσματα. Τριποντάκι άσπρο από την κορυφή. Εξάδα σήμερα για τους Γηποδούχους. Οχτάδα από ό,τι βλέπω για τους Collectors. Επειδή για τους Ροζ Γελωμάτης μπαλά ξανά έξω. Καραλαμπόπουλος για δύο το στάκι. Δύο όλα στο πρώτο λεπτό. Σοδουλού για τρεις ο Βασίλης άστοχος αυτή τη φορά. Collectors έχω να δω πάρα πολύ καιρό. Νομίζω τελευταία φορά τους είχαμε πετύχει εδώ στο πρώτο μάτς του Κυπελλού. Και πρώτο ή δεύτερο απέναντι στους Ρετρό. Cavaliers τελευταία φορά στον Κολονό. Αν θυμάμαι καλά, σημαντική να πούμε η απουσία του Άγγελ του Κουκί για τους φιναλίστ πέρσι του rebound, σκατάκι rebound. Τριποντάκι άστοχο από μακριά από τον Σαβέριο. Να ανεβάζει ο Χρυσοδούλου μέχρι μέσα ο Βασίλης με σπάσιμο της μέσης, δύσκολη προσπάθειά του. Κατεβάζει ο Ανδρέας Σαβέριος. Έχουμε μεταφορά της μπαλάς. 2-2 παραμένει. Αν σήμερα οι Collectors νικήσουν, να πούμε ότι θα είναι τις 13 νίκες και σε βαθμούν με τους Σεφόλια Σάρτ. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται λίγο πιο κάτω. Τριποντάκι εύστοχο και αυτό από τον Έτερο Βασίλη. Πρώτη πόντη και για τον Καζάνη. Αγγελωμάτης, ωραία πάσα χαμηλά, καλάθι από τον Κυριακού. Στοδούλου μπάλα χαμηλά και από εκεί ξανά έξω στον Αθανασόπουλο. Καλή κυκλοφορία της μπάλας σου από τη 45, εύστοχο και αυτό. Ένα τριποντάκι πριν από τον Καζάνη και ένα τώρα από τον Σμετή. Δεύτερο στο πρώτο τρίλεπτο για τους Cavaliers. Καλάθι ξανά ο Κυριάκου. Παρόμοια φάση με προηγουμένως. Εξήμιση λεπτά στο ρολόι, 8-6 μπροστά με συν 2 οι γηπεδούχοι. Στο Δούλου Καζάνης ψάχνει να περάσει την μπάλα χαμηλά, θα μείνει μόνος του, θα το πάρει, αλλά θα αστοχίσει. Καλάθι σε δεύτερο χρόνο με τον Τσιρδίμο. Γελωμάτης πάσα στην αντίπερα όχθη, τριποντάκι άστοχο τον Σαβέργιο. Καλάθι σε δεύτερο χρόνο ξανά. Ζάνης για δύο, Βασίλης θα αστοχίσει, αμυντικό rebound από τους Collectors. Ο Δελάκης κατεβασέ.
Γελωμάτης θα προσπαθεί, θα περάσει προς το κέντρο. Δύσκολη προσπάθειά του με φόλο, ούτε ο Κυριάκος θα καταφέρει. Κερδισμένο φάουλ και δύο βολές. Αλλαγή για τον Κουβαλίερς. Έτσι ο Τσιρδίμος μέσα. Μέσα τώρα στον Μορβαλόν, έξω. Α, είναι δύο, μάλιστα. Έξω ο Νικόλας. Μέσα μάλλον ο Νικόλας, τα πάω όλα. Έξω ο Γιώργος. Πρόκειται για αδέρφια προφανώς. Μέσα και η βολή από τον Κυριάκου, 19. Κερδίμος ο Γιώργος, ήταν ο σκόρερ. Χριστοδούλου. Χάμινα ζώνη στη μένη η κολέκτερ, σούτα από τη γωνία, μέσα. Δεύτερο του Σμέρτη. Τρίτο τριποντάκι συνολικά για τους Κουβαλίες, δύο Σμέρτης, ένα ο Καζάνης. Collectors από τη 45, αστοχό. Παραλαμπόπουλο, κατεβάζουν και τρέχουν ξανά την γηπεδούχη, δεν θα καλύψει κάτι. Παρασόπουλος, Αζάνης, βήματα, σωστό. Το 13-10, 4-37 στο ρολόι. Δύο τα φάουλ των γηπεδούχων, κανένα να εκτιμήσει για τους φιλοξενούμενους. Αναστόπουλος, μπάλα χαμηλά σου, για δύο, αστοχό. Δεν έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να βρουν το περιφερειακό σου, το οποίο έχουν βρει οι Κουβαλίες. Αξόπουλος από τη γωνία, θα σηκωθεί για τρεις με μεγάλη καμπύλη, μπάλα τον πουλάει. Κυριάκου μέχρι μέσα, το βιολάκι του. Σχεδόν μόνος του. Οδηγεί τους κολέξορς 13-12. Στο Δούλου. Στον Τσιρδίμο. Στον Καζάνη. 5-4 στο ρολόι, δύσκολο σουτ με μεγάλη καμπύλη, κοντό από τον Αθανασόπουλο. Βλέπω ήρθε και 8ος για τους Collectors. Καλή άμυνα πάνω στην μπάλα, κατοχή παραμένει για τους Ροζ. Τρίστο σουτ μέσα, ανοίγει λογαριασμό ο Αναστόπουλος. Κωνσταντίνος και τον Παναγιώτη με το νούμερο 6. Κερδιά, κερδιά. 13-15 μπροστά πλέον οι φιλοξενούμενοι. Νομίζω για πρώτη φορά στο μάτς. Καζάνης, Τσετίνη, η πάσα περνάει, καλό give and go. Μπάλα 6 στον Βασίλη, υπό την πίεση του χρόνου θα αστοχίσει. Στο Παντελεάκι. Μέσα και ο Έντορος Αναστόπουλος, ο Παναγιώτης έξω. Ψηλός. Όχι, ξαναμπαίνει. Οπότε έξω για λίγες ανάσες. Ο Χαραλαμπόπουλος. Στην προσπάθεια. Ελάχιστο στο rebound, την μπάλα ξανά έξω. Τον Παναγιώτη, ωραίο drive. Πάρε και να χτύψει τα θελά του τον Τσιρδίμο. Ο Κωνσταντινός. Σύντομη διακοπή. Συνέχεια στο μάτς, όλα καλά. Με τον Νικόλα. 2-10 στο ρολόι. Πλέον με συν 4 οι Collectors. Χριστοδούλου
κάποιος δεν είναι δεσμένα για δηλώσεις. Μου λέει θα να κάνω ζεσταμά, τέλος πάντων. Δεν ξεκίνησε καλά πάντως. Τρεις τώρα Βασίλης, θα αστοχίσει. Βάνω τον Κυριάκου. Και βάζω τον Αστόπουλος. Μπαλά ξανά σε εκείνον. Και από εκεί στην γωνία, για τρεις το σουτ, αστοχώ. Από τον Σαβέριο, αλλά χαμηλά στον Παντελάκη. Τρώει μπλοκ από τον Στεφανή. 1,5 λεπτό. Σετ επίδεση για τους Cavaliers. Θανασόπουλος. Μπαλά χαμηλά στο low post. Ωραία, πάσα μπλοκ καθαρά από τον Αναστόπουλο. Παραμένει το 13-17. Τρεις στο σουτ, εύστοχο. Δεύτερο τριμποντάκι των Κουβαλίες, λέω, των Γολεκτόρς. Ένα από τον Κωνσταντίνο και ένα τώρα από τον Παναγιώτη, τα αδέρφια Αναστόπουλου. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Καλή άμυνα του Κυριάκου. Για δύο από το έλμπο, κοντό. Ακόμα ένα επιθετικό ρυπάν για τους Cavaliers. Και ο Δήμος άστοχος. Αστόπουλος. Μπαλά έξω. Εκεί στον Σαβέριο. Ωραία πάσα χαμηλά, Κυριάκο ανάποδο λέει άστοχο. Ο ίδιος επιθετικό ρυπάν, την μπάλα εκτός κατοχή. Παραμένει για τους Ρόζ. Το 5 δεύτερο, τα 13 για την ομάδα του Μάνου Παγγελωμάτη. Για 2, αυστοχό, για τον Γαζεπίδη. Και εκείνο κατεβάζει. 14 δεύτερα όλα στην διάθεση των Cavaliers. Στον Δούλου χαμηλά η μπαλά. Σμέτης, 5 δεύτερα στο ρολόι. Λογικά αυτό θα πάρει την ευθύνη. Δύσκολο fade away. Εύστοχος του Knicks του χρόνου. 15-20 μπροστά, εσύν 5 οι Collectors. Δεύτερη περίοδος εδώ στο Μαζαράκης, 15-20 μπροστά, εσύν 5 οι φιλοξενούμενοι. Πρώτη επίθεση για εκείνους. Λάθος πάσα, Ισοδούλου κλέβει, φάουλ, εξυπνώ. Για να κοπεί ο εφηδιασμός. Το φάλο γρήγορα γρήγορα, στο δεύτερο δεκάλεπτο. Αλλά έξω και από εκεί στη γωνία. Τσοπίμος για τρεις. Αμυντικό rebound ο Αναστόπουλος. Μιλωμάτης. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ο Αναστόπουλος δίστασε να την περάσει στη γωνία. Μπάλα ξανά σε εκείνον. Για τρεις το σουτ. Άστοχο. Νομίζω μέχρι στιγμής το πλάνο των Cavaliers είναι να δώσουν τα ελεύθερα σουτ. Πράγμα το οποίο τους έχει βγει. Δεν έχουν καλά ποσοστά μέχρι στιγμής Collectors. Κόρυμα ο Παναγιώτης Collectors, επί τρέχουν στον εφηδιασμό. Καλή επιστροφή από τους Cavaliers, ακόμα ένα κλέψιμο, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ. Ωραία προσπάθεια, δεξί λέει, εύστοχο με ταμπλό. Πρώτη πόντι του Κωνσταντίνου του Αναστόπουλου στην δεύτερη περίοδο, 15-22. Σμέτης. Αλλά έξω. Ξανά στον Σμέτη. Αγγελωμάτης κλέβει. Αγγελωμάτης. Περνάει από το κέντρο πρόεδρος. Δύσκολη προσπάθεια. Εύστοχη με ταμπλό. 4-0 σερί στα πρώτα 2 λεπτά
και τους collectors. Ακόμα να κλέψουμε. Αγγελομάτης προσπίδε την πάσα, 6-0. Time out από τους Cavaliers, 15-26. Σένεκα στο μάτς, ωραία πάσα χαμηλά, εύκολο. Ο Γιώργος Ποτσιδήμος σπάει τους τον collectors. Πώς ήταν ο πρώτος πόντος των περσινών φιναλίστ, την δεύτερη περίοδο, πέρασαν 2,5 λεπτά για να γίνει αυτό. Σε διαδύο άστοχο, Θανασόπουλος το rebound. Κατεβάζει ο ίδιος Χριστοδούλου. Χαμηλά στον Τσιρδίμο, στη διάξη μακαρισμά του. Καρή άμυνα, όχι, έχουμε φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος ήρθε σαν βοήθεια στο μαρκάρισμα. 2 βολές για τον Γιώργο. Μέσα η πρώτη. Δεύτερη. Στους 3 πόντους πλέον δεύτερη περίοδο ο Τσιρδίμος. Έχει πετύχει και ένα δίποντο, οπότε συνολικά φτάνει στους 5. Ωραία πάσα στη γωνία. Αλαστόπουλος. Μπάλα έξω. Έχουμε βήματα από τον Κωνσταντίνο. 2 τα φάουλ των collectors μέχρι στιγμή, στο πρώτο τρίλεπτο περίπου. Κανένα για τους Cavaliers, μπροστά με συν 8 οι φιλοξενούμενοι. Σμέτης, Παρασόπουλος, Χριστοδούλου για 3, έστωχος ο Βασίλης. Βγάζουν αντίδραση οι Cavaliers, 4 από τον Τσιρδίμο και τώρα ένα τριποντάκι από τον Bill. Το match ξανά στους 5. Για το σουτ, η απάντηση πέφτει κατευθείαν. 2 ποντική για τον Γαζεπίδη. Νομίζω η πρώτη του. Ναι. Θα δεις τον ρυθμό και οι δύο. Με τη σκλήνη την περνάει την παλέξω. Ο Καλασόπουλος μόνος του. Κοντό το σουτ. Αλλαγές μέσα ξανά Παντελάκης έξω. Ο Κυριάκου. Η κουβαλία παραμένει η ίδια. 21-28. Παχαστόπουλος έβγαινε κάποιον με την πάσα. Στον Δούλου τρέχει. Στον Σμέτη, το σπίτι ωραία εκείνος. Πάει έξι με την παρασύνα Θανασόπουλο. Για 2 το σουτ, άστοχο. Παντελάκι στο rebound. Τρέχουν οι collectors. Εύκολη δουλειά. Στον 2 πόντι. Λογαριασμό του Κωνσταντίνου του Αναστόπουλου. 21-30. Διαφορά προσεγγίζει ξανά την διψήφια τιμή. Κωνσταντίνου πιέζεται ψηλά. Όλα στον Σμέτη για 3 το σουτ. Λοιπόν ο Παντελιάκης. Τώρα στο Χαραλαμπόπουλο. Αναστόπουλος. Χαραλαμπόπουλος θα δοκιμάσει το χέρι του και θα δικαιωθεί. 21-33. Όλο Παντελιάκης. Από την baseline. Τσιρδίμος σταματάει την τρίπλα, περνάει την μπάλα στον Σμέτη. Για 2 το σουτ. Άτυχος. Εδώ ήταν Αναστόπουλος. Μπάλα.
Αναστόπουλος βαζάνει στο μακαρισμά του, την μπάλα χαμηλά στο low post. Χαραλαμπόπουλος προσπείται, περνάει την μπάλα χαμηλά, δεξί του κοντό τον Λαγό. 3.56 το ρολόι. Μέχρι στιγμής νομίζω ελαφρώς πιο αποτελεσματική οι Collectors. Βέβαια έχουν υποπέσει σε αρκετά λάθη και από το πρώτο δεκάλεπτο. Φροντεράκι έφτιαγα από τον Χριστοδούλου. Στους 5 και εκείνος. Τέσσερις ο Δήμος από τους Cavaliers. Από την άλλη για τους φιλοξενούμενους, 4 πόντους ο Κωνσταντίνος Αναστόπουλος, 4 και ο Μάνος Αγγελομάτης, 2 ο Γαζεπίτης και 3 ο Χαραλαμπόπουλος. Το σούτο από το Λαγό. Συνιστρέχει, περνάει ωραία την μπάλα στον Σμέτη. Φάουλ, ο Αναστόπουλος. Από την baseline, Σμέτης προσπείται, περνάει, αφήνει την μπάλα στον Αθανασόπουλο, μόνος του για δύο, rebound, ο Χαραλαμπόπουλος. 3 λεπτά ακριβώς το ρολόι, 4 τα φάουλ για τους Collectors, πρώτο μόλις για τους Cavaliers. Είναι προσεκτική η ροζ από εδώ και στο εξής, δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν. Αναμπόπουλος για 3. Rebound ψηλά, Παντελάκης σώζει και την κατοχή. 9-14 για τους ροζ. Αναμπόπουλος για 2. Σηκώθηκε καλά, αλλά η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι. Αναστασόπουλος, έχει Αναστόπουλος από κοντά. 6 βγαίνει ο Κωνσταντίνος. Η διαφορά στο συν 12. Ξανά και δεύτερο φάουλ. Καραμπόπουλος περάσει την μπάλα έξω, κλειστή άμυνα των Cavaliers. Συνεχίζουν να αφήνουν τα σουτ. Ωραία προσκύση, δεξί drive. Έστωχο με ταυλό από τον Σαβέριο. Σμέτης παίζει με πλάτη, δύσκολο το δεξί χου. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 100 δεύτερα του πρώτου μέρους. Ωραίο drive, άστοχο το τελείωμα από τον Αναστό. Σμέτης κλείνεται και από 3, αλλά περνάει στον Αθανασόπουλο. Άστοχο το floater, Παντελάκης στο rebound. 1-26. Με ένα πόδι. Παρμάδες θα μπει στο καλάθι. Συνδήμος πήγε στη θέση του Καζάνη. Τους παίρνει λίγες ανάσες. Φλοντεράκι άστοχα από τον Βασίλη. Τρέχουν ξανά οι Collectors. Πάολο Τσιρδήμος. Τρίτο, άλλο ένα. Έχουν να δώσουν οι Cavaliers. Thank you.
χαμηλά η μπάλα. Παντελάκης, Αραμόπουλος για τρεις, άστοχος. Τελευταίο μισό λεπτό. Φανασόπουλος στη γωνία η μπάλα. Χριστοδούλου για τρεις. Μπάλα του κλείνει το μάτι. Δεύτερο τριποντάκι για τον Μπιλ. Πέμπτους 10. 15 δεύτερα στο ρολόι. Όλα για τους Collectors. Εφτά. Έξι. Μπάλα στη γωνία. Για τρεις το σουτ. Άστοχο. Τέλος πρώτου μέρους. 26-37 μπροστά Collectors. Δεύτερο μέρος εδώ στο Μπουρνάζι. 26-37 συν 11 για τους Collectors. Για τους Cavaliers. Καζάνης θα περάσει από τα αριστερά. Μπαλά βρίσκει στα πόδια του. Κλέψιμο για τους Ρος. Για να δούμε λίγο στατιστικά πρώτου μέρους. Αγγελωμάτης πάρα χαμηλά. Κυριάκου εύστοχος, ανοίγει το σκορ. Λοιπόν, 5-12 τρίποντα, 5-19 δίποντα για τους γηπεδούχους. Μιας δύο βολές, 15 rebound, 6 assist. Να κλέψουμε και 4 λάθη. Από την άλλη οι Collectors που πέρασαν και μπροστά. 14-26 δίποντα, 3-11 τρίποντα, 2-2 βολές. Πολλά περισσότερα rebound. 25. Ακόμα ένα φλουτεράκι. 11 assist, 3 κλεψίματα και 3 λάθη και 3 τάπες. Ελαφρώς ανώτερη νομίζω. Αν βρουν και το περιφερειακό σουτ τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω τα πράγματα ξεκινούν να ξεκαθαρίζουν. Φάουλ πάνω στην Τσιρδίμο από τον Αγγελωμάτη, το παραδέχεται και ο ίδιος. Σε πρώτη. Και η δεύτερη. Χάσει τώρα με 12 πόντους ο Μπιλ, ο Χριστοδούλου για τους γηπεδούχους. Από την άλλη 12 έχει και ο Κυριάκου. Καλά ο Αγγελωμάτης. Αυτός είναι το φτάνει τους 6. Χριστοδούλου. Δύσκολη προσπάθεια, αστοχή από τα δεξιά. Σημαίνει σε επιθετικό rebound, ούτε εκείνος. Μεγάλη πάσα, Κυριάκου κερδίζει χώρο. Κωνσταντίνος και αστοχή με ένα μπλοκ. Τέταρτος του πόντος στο πρώτο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Στο συν 15 πλέον ο Collectors, 28-43. Σμέτης, Καζάνης. Μπαλά στον έτερο Βασίλη. Και από εκεί στον Τσιρδίμο για τρεις το σουτ άστοχο. Μακρινό rebound ο Αγγελωμάτης. Υπενθυμίζω αν νικήσουν σήμερα οι Collectors, ισοφαρίζουν τους Ξεπόλια Sharks στις 13 νίκες. Νομίζω το θέμα τετράδα δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν ξέρω τι στόχο έχουν για την τελική της κατάταξη ροζ. Λάθη με ταμπλό. Πρώτη πόντη και για τον Σαβέριο. Την δεύτερη περίοδο πάντα. Στο δεύτερο μέρος μάλλον, με συγχωρείτε. Χριστοδούλου. Χάνει την μπάλα. Πόδι από τον Αναστοπουλό. Από την άλλη νομίζω ότι η κατάσταση πλέον έχει ξεκαθαρίσει και για τους Cavaliers. Δεν ξέρουμε αρχικά πότε θα γυρίσει ο Cookies. Από την άλλη νομίζω μάλλον ότι ξεκαθαρίζει πλέον το πλάνο του υποβασμού. Κατά πάσα πιθανότητα οι Cavaliers του χρόνου θα αγωνίζονται στην Development 1. Πάσα ωραία πίσω από την πλάτη. Καλάθι ο Αναστόπουλος. Το 0 το σερί των Collectors στο ξεκίνημα
το 2 μάλλον διορθώνω, στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, στο πρώτο 3,5 λεπτό, δύσκολη πεθά από σπέτη, Κυριάκος στο rebound. Δύσκολη πεθά από τον Αστόπουλο, Κυριάκο ακόμα ένα θετικό, στόχισε από κοντά, τα βάζει με την μπασκέτα. Ξανά. Μεγάλη πάσα. Κυριάκο βάζει φρένο. Γύρισε για τον Cavaliers. Αναστόπουλος δοκιμάζει το χέρι του. Rebound από τον Τσιρδίμο. Κατεβάζει ο Χριστοδούλου. 4 πόντι ο Κυριάκου. 2 Αγγελομάτης, 2 Σαβέριος και 2 ο Κωνσταντίνος Αναστόπουλος. Collectors, ετοιμάζει να δει και τον Αναστόπουλο στο παρκέ. Κοντεράκι άστοχο από τον Τσιρδίμο. Time out τους Cavaliers, 5 λεπτά στο ρολόι, 28-47. Συνέχεια στο μάτς, 28-47 νομίζω ξεκινάει και ξεκαθαρίζει η υπόθεση 13η νίκη για τους Collectors. Μέσα ξανά ο Γαζεπίδης για τους Ροζ, μπάλα σε εκείνον και από εκεί στον Αναστόπουλο, Κυριάκος στο σκριν, Μελωμάτης γυρνάει πλάτη, κινείται παράλληλα με την baseline, κλέψιμο από τους Cavaliers, ελέγχει ο Καζάνης. Στη γωνία μπάλα, Καζάνης άστοχος, Αναστόπουλος στο επιθετικό, 9-14 για τους περσινούς φιναλίστ. Στο Δούλου φάουλ και δύο βολές. Άστοχη πρώτη. Από τον Μπιλ, Αγαπηδής άστοχος. 4-21, 2-2 τα φάουλ. Ωραίο γύρο step, το καλά δεν θα έρθει ούτε τώρα. Έχουν δυσκολευτεί αρκετά. Μετά το half time break στο σκοράρισμα οι Cavaliers. 3 πόντους έχουν μέχρι στιγμής. Ο Σμέτης, λοιπόν ψηλά ο Κυριάκου, κατεβάζει ο Αναστόπουλος. Από την άλλη νομίζω έχουν βρει για τα καλά τα χέρια τους οι Collectors. Ο Μάτης περνάει από τα δεξιά, σπάει την μπάλα πίσω του. Αναστόπουλος στον έτερο για δύο το σουτ, άστοχο. Ακόμα ένα επιθετικό για τους Ροζ. Λάθος η πάσα. Κλέβει ο Σμέτης, 3-2 στον εφηδιασμό. Αναστόπουλος περνάει αλλά αστοχή. Χριστοδούλου στο rebound, Φλωτεράκι, εύστοχα από τον Μπιλ. Τρίτος του πόντος, στα γρήγορα, μόνος του νομίζω οδηγεί τους γηπεδούχους. Στο συν 16 το σκορ, 31-47. Κυριάκου, Παλαθόν Αναστόπουλο, ωραίο jump step, πέρασε και άφησε την μπάλα στον Χαζεπίδη για 2. Κοντό, Αναστόπουλος ελέγχει. Σμέτης για 3. Πρώτο τριποντάκι στον Cavaliers. Κλέτα 4-47. Αγγελωμάτης, ωραίο spin. Άστοχο μεταβλεωμάνος. Σμέτης το rebound.
για να δούμε αν μπορούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο οι Cavaliers. Παναστόπουλος έχει μείνει μόνος του, διστάζει Χριστοδούλου όσο και τόσο, έχει πολύ καλά κάνει ο Μπιλ time out. Οι Collectors η διαφορά ξανά στους 10. 2 και 10 στο ρολόι, 37-47. Οι Cavaliers βγάζουν αντίδραση με μπροστάρι τον Βασίλη Χριστοδούλου. Ένα τριποντάκι, μιας δύο βολές και ένα δίποντο. Και ως Μέντης έχει βάλει το λιθαράκι του, τριποντάκι άστοχο από τον Χαραλαμπόπουλο, ακόμα ένα επιθετικό rebound. Αναστόπουλος μπάλα έξω, 6 δεύτερα. Αναστόπουλος, Αναστόπουλος υπό την πίεση του χρόνου άστοχος. Κυριάκου, μπάλα δεν ακούμπησε στο Στεφάνη. Ενάμιση λεπτό. Σμέτης μόνος του. Στόχισε Χαραλαμπόπουλος. Ελέγχει. Στόχισε μεγάλη πασά. Στον αδερφό του. Καλά στο δεξιά. Πέρα από το πόντος. Και τώρα Χριστοδούλου. Σμέτης. Καζάνης. Και τώρα Θανασόπουλος. Καλή κυκλοφορία, άστοχο το τρίποντο τον Κυριάκου, τελευταίο λεπτό για την τρίτη περίοδο. Τρίτο φάουλ. Άστοχο το σούτ. Παλακτός. Τρεις, εύστοχος ξανά ο Κώστας. Στην φωνιά η μπάλα ξανά στη χέρια ροζ. Μία φωνάζουν και καλά κάνουν. 15 δεύτερα, λάθος ξανά. 10, 9, 7, 6, 2 Βασίλης άστοχος, rebound από τον Κυριάκου, δεν προλαβαίνει. 1,4 για τους Cavaliers. Σοδούλου, buzzer beater, όχι. 37-52, σκορ, 3 δεκαλέπτου. Ξεκίνημα του 4ου και τελευταίου δεκαλέπτου εδώ στο Μαζαράκης. 11-15 το σκορ της τρίτης περίοδου. Στην αντιμέρεια του σκορ, 37-52 το συνολικό στον φωτεινό πίνακα. Τότε πηδήκα τους Collectors, Αναστόπουλος, Χαλαμπόπουλος για 3. Κοντό το σουτ. Στην 15 Collectors. Να δούμε τι θα δούμε. Σπέτης Γιάκουσο μακαρισμάτου την μπάλα στον Τσιρδίμο. Τρεις στο σουτ. Άστοχο. Μακρινό rebound του Κυριάκου. Πάμε πάνω στο Γαζεπίδη. Κάπως έτσι λέει το πρώτο λεπτό. Πάνω τον Κυριάκου. Ζάνης
παίρνει το ρολάρι και υποδέχεται την μπάλα στο low post. Ωραίο το hook, καθαρία μου. Και από τον Λαγό, φάουλ. Από, όχι, βήματα, διορθώνω. Καταγή ξανά για τους Cavaliers. Δήμος και με πλάτη, ωραία η μπάλα στον αδερφό του Ζάνης για τρεις. Καταφύγει ξανά για τους Collectors. Τελευταία 52. Στη γωνία τον Χαζεπίδη στο δίλου για το φάουλ, δεν δόθηκε. Είναι αυτό που δίνουν οι ρεφ και καλά κάνουν. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, ό,τι δίνουν οι ρεφ είναι το σωστό, δεν υπάρχει νομίζω περιθώριο αμφισβήτησης. Μας να μπήκαν άκουσα το δίλου μέσα, είχε και κουκκίς στο παρκέ. Να δει την ομάδα του. Γιάννα στο γλωσσάστικο, rebound από τον Τσιρδίμο. Σόπουλος με μεγάλη καμπύλη, θα το γλατσώσει. 40-52. Πρώτη πόντι στην τελευταία περίοδο, από τις και οι δύο μαζί για το πρώτο τρίλεπτο. Το τριποντάκι Καταπίδης για τρεις. Δεν θα απαντήσει με το δύο νόμισμα. Σμέτς στο rebound. Κατεβάζει ο Θανασόπουλος. Για δύο το φάουλ πάνω στην προσπάθεια και δύο βολές για τον Τσιρδίμο. Σε πρώτη. Σε δεύτερη. Ως το rebound κατεβάζει ο Ναυτόπουλος. Τον πυροβόλησε με την γραμματεία. Ελπίζω να το έρχεσαι στην κάμερα. Έχουμε ένα ενδεχόμενο blooper. Ένα αυτόπλο στη γραμμή των βολών. Έξω η πρώτη. Η δεύτερη καταφύγει παραμένει για τους Collectors. Πέντε. Δύο τα φάουλ. Βήματα κατοχή κατά τους Cavaliers. Ακόμα να έρθει η πρώτος πόντος για τους Collectors. Έχουν περάσει περίπου 4 λεπτά. Νομίζω σήμερα πιο πολύ καίγονται για την νίκη η Ροζ παρά οι Cavaliers. Τσιδήμος συν 2. Η διαφορά ξανά στους 10. Λέκης στον σκιαυτός. Το rebound ο Λαγός. Φάουλ ο Σμετής. Δύο φάουλ το 15. Τρίτο φάουλ από το Σμετή. Οι γερμάτες βλέπουν να ετοιμάζεται να μπει στο παρκέ. Ή όχι, δεν ξέρω. Το βλέπω όρθιο παντός. Αλλά
Αναστόπουλος πάει με τα όλα προς τα μέσα. Ωραία πάσα Παντελάκης από κοντά. Πρώτο πόντι των κολέκτορ στην τελευταία περίοδο. Δίνει ξανά την λύση ο ψηλός. Και Δήμος βγάζει την μπάλα στον Βασίλη. Στοβίλου προσπίτει. Και Δήμος για δύο. Μάχεται και ο αδερφός του. Μπάλα έξω τον Σμέτη. 14 δεύτερα. 5 λεπτά που με απομένουν, να δούμε αν θα αντέξουν στην πίεση οι Collectors ή αν θα κάνουν μια μεγάλη ανατροπή του Βαλίερς. Φάουλο Αθανασόπουλος. Τεταρτό, τελευταίο που θέλουν να δώσουν οι πέρσινοι φιναλίστ. Αναστόπουλος κλείνεται από δύο, δύσκολο το fadeaway. Παντελάκης, ακόμα ένα rebound, την μπάλα έξω στον έτερο Αναστόπουλο. Τρεις εύκολες ξανά ο Κώστας. Αλλαγή. Ζητάει ο Καζάνης. Ο Δήμος θα δοκιμάσει το χέρι του. Λοιπόν, από τον αδερφό του. Ας το τελείωμα. Βαλεκτός κατοχή ξανά στους Ρόζ. Βάλα ξανά τον Αναστόπουλο, ανάποδο λέει, rebound, ο ίδιος βγάζει πάρα πολύ ενέργεια τώρα στο τέλος. Τριποντάκι εύστοχο, νομίζω το μάτι της έγινε να καθαρίζει, 42-60. Αναστόπουλος για 3, rebound, Λαγός. Αυτό που τους τρέχει. Νομίζω πλέον πρέπει να χρησιμοποιήσουν και σαν σύμμαχο το χρόνο οι Collectors. Δεν υπάρχει λόγος διασύνης νομίζω. Αυτός ο Κώστας. Μέτης ξέφυγε. Δύσκολη πάσα, κλέψιμο από τους Collectors, 2-55. Καλεπίδης, Αντελάκης. Κατάλαβε και ο Μαζάνης και κλέψε. 3-1, ωραία πάσα, Θανασόπουλος, Χριστοδούλου, Σμέτης. Γενευτός. Θεματά, κατοχή, ξανά κατζουρός. Λεπτά απομένουν. Γιάκου. Αστόπουλος και τώρα Αγγελωμάτης. Καλά στον Παντελεάκη για δύο τόσο υποπίεση. Εύστοχο. Η διαφορά στρογγυλά στρογγυλά στους 20-42-62. Χρυσοδούλου. Αστόπουλος και Γιάκου στο rebound. Αναστόπουλος περνάει. Κυριάκου. Μηδέν το δεξί και ευστοχή. Στροφή στις νίκες λοιπόν για τους Collectors. 1-40 εκατό δεύτερα που μένουν. Φάουλ πάνω στο Χριστοδούλου. Τρεις το σουτ, αστοχό.
Στη γωνία η μπάλα και από εκεί χαμηλά στον Κυριάκου. Δύσκολο το σουτ, άστοχο. Σμέτς κατεβάζει. Νομίζω περιμένουμε απλά να μάθουμε τελικό σκορ. 13-3 πλέον η κολέκτο, στο 3-13 Cavaliers. Αναφορά με την baseline. Δύο το σουτ, εύστοχο. Αφιχτεντιό από τον Τσιρδίμου. Στους 5 πόντους εκείνος, στην τελευταία περίοδο. 44-64. Ένα λεπτό. Αναστόπουλος. Κιλωμάτης και ξανά Αναστόπουλος. Για 3, κακό. Πενήντα δεύτερα. Στο Δούλου. Μπαλά έξω στον Καζάνη και από εκεί στον Αθανασόπουλο. Κιλωμάτης του μαρκαρισμάτου. Αθανασόπουλος περνάει από το κέντρο. Σπάει την μπαλά στη γωνία. Για 3, ο Μπιλ. Κάρι, rebound, ο ίδιος, ο Θανασόπουλος μάλλον. Στο Δούλο από τα δεξιά. Λέχει Αναστόπουλος. 22 δεύτερα. Το 15 και τους κολέκτορες νομίζω δεν θα προχωρήσουν επίθεση. Τέλος μάτς, σημαντικό αποτέλεσμα για τους κολέκτορες, οι οποίοι επιστρέφουν στα νικηφόρα αποτελέσματα και φεύγουν νικητές από το Μαζαράκης. 44-64. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.